Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνια παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν. Εγκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθήτας πηχάς ημών. Ευλογημός η Χριστέ. Πήγα αυθημερών εχθές σε Μυτιλίνη και γύρισα. Όχι, για κηδεία πήγα, μην σας λέω. Αλλά εντάξει. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, επομένως... Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, αλλά τώρα θα συνεχίσουμε κάθε Κυριακή, αν το θέλει ο Θεός, ακάθεκτη μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, είχαμε πει ότι είχαμε αναλύσει το περιστατικό του Αιθίωπα Ευνούχου με τον Φίλιππο. Είχαμε μιλήσει δηλαδή για το πόσο σημαντική είναι η ανάγνωση, η μελέτη της Αγίας Γραφής και αυτό να το έχουμε πάντα μέσα στο μυαλό μας. Και σήμερα θα μπούμε να μελετήσουμε για τον Απόστολο Παύλο, αλλά πριν μιλήσουμε για τη μεταστροφή του Παύλου, η οποία είναι και, και ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Εκκλησίας μας, άλλωστε σε αυτόν οφείλουμε το ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, το θέμα της μεταστροφής του Παύλου πραγματικά είναι κάτι το άκρος εντυπωσιακό. Βέβαια υπάρχει το λάθος να πιστεύουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, ότι ήταν ένας άθεος, ότι ήταν ένας, πώς να το πω έτσι, άπιστος, ο οποίος κάποια στιγμή έγινε πιστός. Όχι βέβαια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ πιστός, απλά δεν είχε καταλάβει το ποιος ήταν ο Χριστός, ότι ήταν αυτός τον οποίο πίστευε. Πίστευε στον Χριστό, απλά δεν ήξερε ότι ήταν αυτός. Επομένως, δεν είναι ακριβώς μεταστροφή. Θα το συζητήσουμε όμως όταν έρθει η ώρα. Πριν όμως μιλήσουμε για τη μεταστροφή του Παύλου και πριν θέλω να πούμε και κάποια λόγια για τη ζωή του Παύλου, για το ποιος ήταν ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, πριν τη μεταστροφή, να ξέρουμε δηλαδή ποιος ήταν, πού γεννήθηκε, να ξέρουμε δύο πράγματα, θέλω να σας διαβάσω κάτι με ποια έννοια, δηλαδή ξεκινάω από το τέλος για να πάω στην αρχή. Γιατί θέλω να το έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτό που θα πούμε. Πώς μπόρεσε ο Απόστολος Παύλος να έχει τέτοια μεταστροφή και από διώκτης να καταστεί μέγας θεολόγος. Θέλω να το έχετε αυτό μέσα στο μυαλό σας, έτσι ώστε καθώς θα μιλάμε για τη μεταστροφή του Παύλου, να έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτό εδώ, το τέλος. Λέει λοιπόν ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρο, είναι από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος θεολόγος, γράφει απίστευτα βιβλία, έχει απίστευτο κηρυκτικό λόγο.
Όταν ο Απόστολος Παύλος είχε την όραση του Χριστού και αρπάχθηκε στον τρίτο ουρανό, δεν έμεινε εντός του κανένα ερώτημα αναπάντητο. Να το έχουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας αυτό. Έγινε διδακτός Θεού. Τον δίδαξε δηλαδή ο Θεός. Γνώρισε ότι εκείνος τον οποίον εδίωκε και ο οποίος του μίλησε ήταν ο Κύριος Ιησούς. Ο εσταυρωμένος Κύριος του αποκαλύφθηκε ως ο Κύριος της δόξης. Ο Άγιος Σοφρόνιος μου ανέφερε κάποτε ότι έστω και μία φορά αν αρπαγεί ο άνθρωπος στο θείο κόσμο, όταν επιστρέψει στη συνήθη μορφή υπάρξεως, όλα τα ερωτήματά του είναι λυμένα. Ας το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Όταν δηλαδή πάθει αυτό που έπαθε ο άνθρωπος, πάθει αυτό που έπαθε και ο Απόστολος Παύλος και φτάσει δηλαδή στην ένωση με τον Θεό, τότε όλα τα ερωτήματα είναι λυμένα. Δεν υπάρχουν πλέον εντός του διλήμματα. Και προσέξτε λίγο, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και το έχουμε ξαναπεί από εδώ, ότι ελεύθερος άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα, αλλά αυτός ο οποίος δεν έχει διλήμματα εμπρός του. Πηγαίνει σταθερά προς το αγαθό, προς τον Θεό, χωρίς να έχει καμία σκέψη, χωρίς καμία αμφιταλάντευση, χωρίς κανένα δίλημα. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος και αυτό είναι και το ζητούμενό μας ως χριστιανών. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Δηλαδή δεν είναι κάθε φορά να έχω να επιλέξω ανάμεσα στο καλό και στο κακό, αλλά να πορεύομαι σταθερά προς το καλό, χωρίς καμία αμφιταλάντευση, χωρίς μέσα μου να υπάρχει καμία αναρώτηση. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Επομένως βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ο άνθρωπος έστω και μία φορά αρπαγεί στον κόσμο του Θεού, δηλαδή φτάσει στο να δει το Θεό, τότε πρώτον όλα τα ερωτήματά του είναι λυμένα και δεύτερον δεν υπάρχουν διλήμματα πλέον μέσα σου. Και ο ίδιος ο Κύριος υποσχέθηκε «Πάλι δε όψω με ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία». Και εν εκείνη τη ημέρα, μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκ ερωτήσετε ουδέν. Δηλαδή, τη στιγμή που θα δούμε το Θεό, λέει, δεν θα χρειαστεί να το ρωτήσουμε τίποτα. Γιατί δεν θα χρειαστεί? Γιατί τότε ξαφνικά όλα τα ερωτήματά μας θα είναι λυμένα. Θα είναι απαντημένα. Ενώπιον αυτού του ανθρώπου διανοίγεται το μυστήριο των οδών της σωτηρίας και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Προσέξτε λίγο και να το έχουμε πάντα μέσα στο μυαλό μας. Όταν τελειώσουμε για τη μεταστροφή του Παύλου, θα μιλήσουμε και θα πούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ότι γιατί ο Απόστολος Παύλος να δεχθεί αυτή τη χάρη, να φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν είχε μέσα του κανένα δίλημα, όλα τα ερωτήματά του απαντήθηκαν, άρα δεν ήταν λογικό επομένως να έχει μετά αυτή την πορεία. Γιατί να μην το έχω κι εγώ? Γιατί να μην έχω κι εγώ μια τέτοια αποκάλυψη και τότε θα δει ο Θεός πόσα πράγματα μπορώ να κάνω? Ο Θεός το ξέρει. Και επειδή ξέρει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, γι' αυτό δεν έχουμε καμία αποκάλυψη. Αν ήξερε ότι με τέτοια αποκάλυψη θα γίνουμε Παύλοι, θα την είχαμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα συζητήσουμε και θα το δούμε, ότι αυτό το οποίο ήταν κατά βάση η ζωή του Αποστόλου Παύλου, τι ήτανε? Ήτανε θλίψεις. Ήτανε κόπος, απίστευτος. Ήτανε πόνος, απίστευτος. Πέρασε απίστευτες καταστάσεις και γι' αυτό έλεγε, έφτασε στο τέλος να λέει «Χαίρομαι εν της παθήμασή». Τα παθήματά του
ήταν η ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και ρωτώ αυτή τη στιγμή, εμείς τι κόπο κάνουμε για τον Χριστό, πόσο πονάμε για τον Χριστό, ποιες θλίψεις υπομένουμε για τον Χριστό, όχι τις υπομένουμε γιατί μας ήρθαν και τι να κάνω τώρα, εγώ έρμος και ο κακομοίρης και σε τι έφταξα, ποιους κόπους δηλαδή υπομένω για τον Χριστό, τίποτα. Όταν φτάνουμε στο σημείο να μην μπορούμε να κάνουμε μια νηστεία, είναι δυνατόν να αναζητάμε τη χάρη που δόθηκε στον Απόστολο Παύλο, αφού δεν κάνουμε τίποτα. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, ήταν η πρώτη μου ομιλία πριν από 3 χρόνια, κάναμε εδώ πέρα, θυμάμαι, σε Οκτώβρης, όπου λέει ο Άγιος Νεκτάριος ότι το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι θέλει να φτάσει στη θέωση χωρίς να περάσει μέσα από τον κόπο. Θέλει να υπερβεί τον κόπο. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα. Και αυτό ας το καταλάβουμε και ας το νιώσουμε κι εγώ μαζί σας, ότι αν τελικά δεν αποφασίσουμε να δώσουμε το αίμα μας για τον Χριστό, το αίμα της ψυχής μας για τον Χριστό, Θεό δεν θα δούμε. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό, θεώρησα φέτος, να μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο. Να δούμε τελικά γιατί φτάνει ο Απόστολος Παύλος με το Πνεύμα το Άγιο να πει το απίστευτο για έναν τόσο ταπεινό άνθρωπο, γιατί αν δεν είσαι τόσο ταπεινός, αυτή τη χάρη αποκλείται να την έχεις. Μιμητέ μου γίνεστε. Φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει μιμητές μου γίνεστε. Να γίνετε μιμητές μου, να μιμηθείτε τον τρόπο ζωής μου. Όταν όμως εμείς μας είναι άγνωστες οι πράξεις των Αποστόλων, μας είναι άγνωστες οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πώς ακριβώς να τον μιμηθούμε, πού ακριβώς να τον βρούμε. Και γι' αυτό θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα φέτος για τον Απόστολο Παύλο, να δούμε τελικά τη ζωή του, να προσπαθήσουμε, γιατί λέμε πολλές φορές, τον Χριστό πού να τον μιμηθείς, ο Χριστός ήταν και Θεός. Ωραία, άντε, πάει αυτό. Τον Απόστολο Παύλο, γιατί δεν μπορούμε να τον μιμηθούμε. Τι παραπάνω είχε ο Απόστολος Παύλος που εμείς δεν το έχουμε. Ποια παραπάνω στοιχεία δηλαδή έδωσε ο Θεός τον Απόστολο Παύλο που σε εμάς δεν τα έδωσε. Άρα τελικά το μόνο που μας λείπει είναι η προαίρεση. Γι' αυτό λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι η πνευματική ζωή και η μυστηριακή ζωή και η ασκητική ζωή, η πνευματική ζωή δηλαδή, όλο αυτό, είναι η λύση σε όλα μας τα ερωτήματα και σε όλα μας τα προβλήματα. Ναι, μεν, θα περνάμε θλίψεις, αλλά θα τις περνάμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως, θα σταματήσουν να είναι θλίψεις. Το γεγονός θα παραμένει, αλλά θα είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Θα χαιρόμαστε με αυτά που περνάμε. Θα υπάρχει χαρά μέσα μας για αυτά που περνάμε. Σε μια εποχή τόσο δύσκολη σαν τη σημερινή που περνούμε και σίγουρα τα χρόνια που θα έρθουν θα είναι πολύ χειρότερα, ας το καταλάβουμε και ας γίνει μέσα μας, δηλαδή να έρθει να ενσωματωθεί στο DNA μας αυτή η σκέψη ότι η λύση των προβλημάτων μας κρύβεται στην πνευματική ζωή, στο να μπω μέσα στην Αγία Γραφή, να την εξερευνήσω, να την μελετήσω με τη βοήθεια των Πατέρων και να δω τις αλήθειες που κρύβονται μέσα σε αυτήν. Και να μπορέσω αυτά να τα ακολουθήσω και να βρω επιτέλους την πραγματική χαρά, αυτή που αναζητούμε όλοι μας κάθε μέρα. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν κάνουμε όλη τη μέρα, επί της ουσίας αυτή τη χαρά προσπαθούμε να βρούμε. Αλλά τις περισσότερες φορές ακολουθούμε λάθος δρόμο και γι' αυτό την πατάμε. Και στην προσπάθειά μας να βρούμε τη χαρά, βρίσκουμε μεγαλύτερη θλίψη και μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν ας αρχίσουμε σιγά σιγά να μελετάμε το βίο του Αποστόλου Παύλου, τις πράξεις των Αποστόλων, να δούμε τις επιστολές του και αυτό που αποτελεί για μένα κάποια στιγμή να κάνουμε, θα το ήθελα πάρα πολύ, να κάνουμε και τη ζωή του Χριστού, τα Ευαγγέλια, προσέξτε όμως πώς, με χρονολογική σειρά. Ξέρετε, τα Ευαγγέλια δεν έχουν γραφτεί με χρονολογική σειρά, δηλαδή ξεκινάμε από τη γέννηση του Χριστού, συνεχίζουμε. Έχουν γραφτεί, ο κάθε Ευαγγελιστής γράφει για τους δικούς του λόγους με τη δική του σειρά και έτσι όπως αυτός νομίζει.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια στιγμή τα Ευαγγέλια με χρονολογική σειρά και όταν φτάνουμε, ας πούμε, στη διδασκαλία του Χριστού, να βλέπουμε και τις διαφορές που υπάρχουν, τι προσθέτει ο ένας, τι δεν έχει ο άλλος, για να τα δούμε όλα πιο ολοκληρωμένα. Ας ελπίσουμε ότι, αν το θέλει και ο Θεός, ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, επομένως, κανένα ερώτημα δεν μας μένει και κανένα δίλημα δεν θα έχουμε. Δηλαδή, τι η πλήρης ελευθερία. Ας το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, σας παρακαλώ. Αυτό προσφέρει η πνευματική ζωή. Την πλήρη ελευθερία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα λίγο για τη ζωή του Αποστόλου Παύλου πριν τη μεταστροφή του. Να ξέρουμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε λίγο γρήγορα. Γενικότερα, η μεταστροφή θα μας πάρει δύο ομιλίες, αλλά από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να τα λέμε όλα λιγότερα πράγματα, αλλά να πούμε περισσότερα θέματα. Ανοιχτούμε. Εγώ θέλω να σας δίνω κάποια πράγματα προκειμένου να σας ιντριγκάρω λίγο και από εκεί και πέρα να μπορείτε να ψάχνετε μόνοι σας και να τα ανακαλύπτετε και μόνοι σας. Δόξα τω Θεώ, το διαδίκτυο έχει και καλά πράγματα μέσα και υπάρχουν και βιβλία και μπορούμε να βρούμε πολύ ωραία πράγματα μέσα στην προσπάθειά μας να τα ψάξουμε. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 5 με 15 μετά Χριστό, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε. Οι γονείς του ήταν Ιουδαίοι, ανήκαν στη φυλή του Βενιαμίν, η οποία μαζί με τη φυλή του Ιούδα θεωρούνταν οι μόνες καθαρές φυλές. Καθαρές φυλές τι εννοούμε, ότι κάποιος της φυλής Βενιαμίν παντρευόταν κάποιον από τη φυλή Βενιαμίν, όπως και με τη φυλή του Ιούδα. Ήταν καθαρές φυλές. Στις άλλες φυλές υπήρχαν διάφορες επιμειξίες μεταξύ τους. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό και για την εξέλιξη του Αποστόλου Παύλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε το Ισραήλ ήταν κάτω από ρωμαϊκή εξουσία, ανήκει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επομένως, όταν είσαι Ρωμαίος πολίτης, καταλαβαίνουμε ότι αυτό ανοίγει διάφορες πόρτες. Δημιουργεί κάποιες ευκολίες. Ήταν λοιπόν Ρωμαίος πολίτης, ανήκε στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας της Κιλικίας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάρει και Απόστολος Παύλος την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, την οποία θα δούμε στην πράξη των Αποστόλων ότι χρησιμοποιεί κάποια στιγμή και του λέει ότι εγώ είμαι Ρωμαίος πολίτης σε κάποιον, θα το θυμηθώ. Να τον καταδικάσω και του εξηγεί ότι είμαι Ρωμαίος πολίτης. Άνοια. Λοιπόν. Ακριβώς, και του είπε ότι ο Ρωμαίος πολίτης τι μου καταλογίζεται. Ότι και μόλις το ακούσανε Ρωμαίος πολίτης τον αφήσανε κατευθείαν. Ακριβώς. Λοιπόν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είχε τρία ονόματα. Ήτανε Σαούλ, Σάβλος, Παύλος. Το Σαούλ ήταν το όνομα του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν, όπως και ο Παύλος. Έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, που λέγεται «Ο Βλέπων» και αναφέρεται στην ζωή του Σαούλ. Είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό βιβλίο, αριστοργηματικό βιβλίο, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, καταρχάς ονομάστηκε Σαούλ σύμφωνα με την συνήθεια που υπήρχε να δίνονται στα πρωτότοκα αγόρια τους το όνομα ενός σπουδαίου προγόνου τους. Στην Ταρσό της Κιλικίας όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό το Σαούλ εξελινίστηκε σε Σάβλος. Πήρε επίσης και ρωμαϊκό όνομα Παύλος ως Ρωμαίος πολίτης. Τα τρία ονόματα αυτά που είχε απηχούν και τρία σπουδαία προνόμια που είχε ως άνθρωπος. Ποιο, ότι γνώριζε και ακολουθούσε πιστά τη μόνη αληθινή θρησκεία, την Ιουδαϊκή, διδάχτηκε την ελληνική γλώσσα και παιδεία που κυριαρχούσε στον πολιτισμένο κόσμο, και τρίτον, είχε τη ρωμαϊκή υπηκότητα που του έδινε πλεονεκτική θέση στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Δηλαδή, από τη μία ήταν Ιουδαίος, το Σαούλ,
το εξελινισμένο Σάβλος που ήταν επειδή είχε ελληνική μόρφωση και τη ρωμαϊκή υπηκότητα ως Παύλος. Τα προνόμια λοιπόν αυτά του εξασφάλιζαν πρόσβαση όχι μόνο στους ομογενείς του Εβραίους, αλλά και στους προσιλήτους που έρχονταν στη συναγωγή, αλλά και στους πολίτες όλης της επικράτειας. Αυτές δηλαδή, το ότι ήταν, αυτό που είπαμε πριν, το ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης, του εξασφάλιζε το ότι μπορούσε να έχει πρόσβαση στο οτιδήποτε. Κατά την 8η ημέρα από τη γέννησή του, ο Παύλος περιτμήθηκε, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και νομοταγείς, αν και ήταν ελληνιστές, δηλαδή είχαν ελληνική μόρφωση. Το τονίζουμε αυτό το ελληνική μόρφωση. Και ο Παύλος ήταν ελληνιστής. Ο Παύλος ως παιδί απέκτησε πολύ καλή ελληνική μόρφωση, έμαθε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σκέψη και τρόπο ζωής. Και αυτό το βοήθησε πάρα πολύ, γι' αυτό όταν ήρθε στην Αθήνα, ήξερε σε ποιους μιλάει και ήξερε πώς να μιλήσει και τι να πει. Όλα αυτά όμως τα έμαθε, αυτό είναι το σημαντικό τώρα, ότι όλα αυτά όμως, μπορεί να είναι ελληνιστής, να έχει ελληνική μόρφωση κτλ, τα έμαθε όμως μέσα σε ιουδαϊκό περιβάλλον, με αποτέλεσμα η παίδευσή του και η ανατροφή του να είναι αυστηρά εβραϊκή και ραβινική. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, δεν είναι απολυτό, μην παρεξηγηθώ, αλλά αν ένας στη Δύση είναι καθολικός ή είναι προτεστάντης και γίνει ορθόδοξος, θα δείτε ότι είναι πολύ δύσκολο από πάνω του να φύγουν κάποιες αντιλήψεις προτεσταντικές. Ενώ θα σπάζεται το ορθόδοξο δόγμα, ενώ θα είναι ορθόδοξος, ενώ πραγματικά θα το πιστεύει, είναι πολύ δύσκολο να βγει όμως, θα είναι ενσωματωμένο κατά κάποιο τρόπο και μέσα στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, μέσα στην κοινωνία του, μέσα στην κοινωνία στην οποία μεγάλωσε. Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από τον τρόπο με τον οποίο έχεις μάθει να σκέφτεσαι τόσα χρόνια και να αλλάξεις τρόπο και να το δεις εντελώς διαφορετικά. Εμείς έχουμε την χαρά να έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ελληνικό περιβάλλον, σε ορθόδοξο περιβάλλον και επομένως κάποια πράγματα μας φαίνονται δεδομένα. Αν και βέβαια εμείς τώρα τα ξεπουλάμε αυτά για να ακολουθήσουμε άλλα πρότυπα, αλλά θέλω να σας πω και πολλές φορές βλέπουμε δηλαδή ότι άνθρωποι της Δύσης που γίνανε ορθόδοξοι δυσκολεύονται να ξεφύγουν όμως από αυτό το οποίο μεγάλωσαν. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και αυτό μέσα στο μυαλό μας, ότι ελληνιστής, αλλά μέσα σε ένα αυστηρό ιουδαϊκό περιβάλλον. Στην πόλη αυτή, η ιουδαϊκή παροικία διατηρούσε τα ήθη και τα έθιμά της και τη κοινωνική ζωή της γύρω από τη συναγωγή, που ήταν το πνευματικό κέντρο. Η συναγωγή αποτελούσε επίσης το κέντρο της λατρείας, της θρησκείας, της προσευχής και της διδαχής του Λόγου και του Νόμου του Θεού. Δηλαδή, στην Ταρσό μεγάλωσε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και μεγαλωμένος σε τέτοιο περιβάλλον έμαθε να σέβεται τους πατριάρχες και τους προφήτες και διδάχθηκε την τήρηση του νόμου με ζήλο. Ήταν ζηλωτής ο Απόστολος Παύλος. Φεύγει λοιπόν από την Ταρσό κάποια στιγμή και πάει πού? Πάει στο Ιεροσόλυμο. Γιατί? Για να γνωρίσει πληρέστερα και καλύτερα τον νόμο. Το Μωσαϊκό νόμο. Αυτός υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε λοιπόν τον πόθο του Παύλου για την αλήθεια, για την πίστη του. Αυτά τα οποία θα δούμε μετά τη μεταστροφή του. Δεν αλλάζει ο Απόστολος Παύλος ως χαρακτήρας, που μιλάμε πολλές φορές για τη μεταστροφή. Δεν άλλαξε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε το Θεό, μεγάλωνε με τον νόμο του Θεού, μελετούσε τον νόμο του Θεού, ήθελε να ανακαλύψει τα πάντα γύρω από το Θεό. Λοιπόν, του λοιπόν στο βασικό, το οποίο θα το βρει και αυτό. Διδάχτηκε λοιπόν την τήρηση του νόμου με ζήλο. Τρέχει, πάει λοιπόν στο Ιεροσόλυμα για να μάθει τον νόμο καλύτερα. Τρέχει και ψάχνει σε ραβίνους, ψάχνει σε. Πού θα μπορέσει να τον μάθει. Εμείς ψάχνουμε γέροντες για να βγάλουμε selfie και να το βάζουμε μετά στη. Λοιπόν, ο Παύλος έψαχνε να βρει τους καλύτερους διδασκάλους για να μάθει ακόμα καλύτερα τον νόμο του Θεού. Στο Ιεροσόλυμα λοιπόν ο Παύλος είχε διδάσκαλο τον Φαρισαίο Γαμαλιήλ, ο οποίος
Ήταν γνώστης της ελληνικής φιλολογίας και ενεθάρρυνε τις ελληνικές σπουδές. Μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα ο Γαμαλίλ. Μην ακούτε Φαρισαίος και νομίζετε κατευθείαν ότι είναι κάτι κακό. Φαρισαίος δεν είναι κάτι κακό αναγκαστικά, γιατί έχουμε μεγαλώσει Φαρισαίοι υποκριτές. Το ότι κατάρτισε ο Φαρισαίος να είναι συνώνυμο του υποκριτή, δεν σημαίνει ότι οι Φαρισαίοι αυτοί καθαρτούσαν κάτι κακό. Ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στον Θεό, να μάθουν τον νόμο του Θεού κτλ. Απλά είχε καταντήσει κάποια στιγμή οι περισσότεροι να είναι, αλλά σκεφτείτε ότι έχουμε τον Νικόδημο. Είναι αυτός ο οποίος πήγε κρυφά το βράδυ και μίλησε με τον Χριστό, που τον κατέβασε από τον, πώς τον λένε, που τον έθαψε. Λοιπόν, επομένως οι Φαρισαίοι δεν ήταν αναγκαστικά κάτι κακό. Λοιπόν, από αυτόν λοιπόν τον Φαρισαίο διδάσκαλό του τον Γαμαλίλ, ο Παύλος διδάχθηκε όσο λίγη την Ιουδαϊκή θεολογία. Και έτσι το ύφος του και η θεολογική μέθοδος και η χρήση της γραφής τον εμφανίζουν ραβίνο της πιο αυστηρής και καθαρής μορφής. Αυτός ήταν ο Γαμαλίλ. Ραβίνος της πιο αυστηρής και καθαρής μορφής. Νωρίς εντάχθηκε ο Παύλος στην τάξη των Φαρισαίων. Δεν ανήκε σε αυτήν από τους γονείς του και έγινε ζηλωτής και βαθύς γνώστης όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά των πιο σπουδαίων και σημαντικών ζητημάτων του νόμου. Είχε γίνει δηλαδή, ο νόμος, η μελέτη του νόμου ήταν η βασική του, ο βασικός του πόθος, η βασική του εργασία. Και κοιτάξτε, είδαμε την προπερασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε για τον Αιθίωπα Ευνούχο, που τι τον έσωσε, η μελέτη της γραφής. Ο πόθος που έδειχνε μέσω της μελέτης της γραφής. Βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Παύλο, πάλι ένας μελετητής της γραφής. Αυτό το οποίο το έχουμε παραθεωρήσει τόσο πολύ και το έχουμε βάλει τόσο στην άκρη, ήδη μέσα σε δύο ομιλίες, βλέπουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Έτσι διέθετε λοιπόν όλα τα απαραίτητα εφόδια ενός άριστα καταρτισμένου νομοδιδασκάλου και επιδέξιου χειριστή της ραβινικής διαλεκτικής. Στα Ιεροσόλυμα έμαθε και τι άλλο, και την τέχνη του σκηνοποιού. Γιατί, είναι κάτι που τον βοήθησε αργότερα πάρα πολύ, γιατί για να συντηρείται και να μην επιβαρύνει τους πιστούς των εκκλησιών στις οποίες εκείρηται. Δηλαδή, είχε όλον αυτόν τον αγώνα που έκανε και παράλληλα δούλευε για να μην επιβαρύνονται οι πιστοί. Ενώ θα μπορούσε πολύ απλά να πει ότι τι θέλω ένα κατάλοιπο για να κοιμηθώ και θέλω και ένα πιάτο φαΐ για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Ποιος δεν θα του το έδινε, του Αποστόλου Παύλου. Κι όμως ούτε αυτό δεχότανε και έκανε τη δουλειά του σκηνοποιού για να βγάζει τα έξοδά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Η εκμάθηση τέχνης αποτελούσε συνήθεια των Ιουδαίων λογίων και μάλιστα των ραβίνων, αλλά και υποχρέωσή τους για να εξασφαλίζουν τη συντήρησή τους. Επομένως βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος διακρινόταν από πάρα πολλές αρετές. Και η πιο βασική αρετή του ποια ήταν? Ο ζήλος. Ο ζήλος και ο πόθος που είχε για το Θεό. Άρα έπρεπε να έρθει η ώρα η κατάλληλη προκειμένου ο Θεός να του εμφανιστεί και να γίνει αυτή η περιβόητη μεταστροφή. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο Παύλος γνώρισε τον Χριστό, εκτός από μία μαρτυρία η οποία υπάρχει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή που λέει, πώς το λέει, είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστό, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Λέει ότι γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, αλλά δεν τον έχουμε γνωρίσει, δεν τον έχουμε μάθει ακόμα. Επομένως, υπάρχει μια πιθανότητα να τον έχει δει, υπάρχει πιθανότητα να μην τον έχει δει, κατά σάρκα δηλαδή όταν ζούσε ο Χριστός. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήταν παρόν στο θάνατο του Στεφάνου. Το ξέρετε ότι ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε τα αιμάτια αυτών που τον πετροβολούσαν. Και αυτό έχει τη σημειολογία του. Είχα ακούσει από κάποιον που έλεγε, ακόμα και εκεί πέρα λέει, μπορούμε να δούμε μία αγνότητα στην ψυχή του Παύλου,
ότι δεν ήταν από αυτούς που πετροβολούσαν, αλλά ήταν από αυτούς που κρατούσαν απλά τα αιμάτια. Ίσως και αυτό να φανερώνει κάτι για την ψυχή του Παύλου ακόμα και σε αυτή την περίοδο. Τα αφήνουμε λίγο έτσι. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα μετά από αυτά τα εισαγωγικά που είπαμε για τον Απόστολο Παύλο, με το όραμα της Δαμασκού, στο όραμα της Δαμασκού, όπου κατά υπερφυσικό και μοναδικό τρόπο ο Χριστός τον εκάλεσε στο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Αυτή η εμφάνιση δεν ήταν κάτι το οποίο το φαντάστηκε ο Απόστολος Παύλος, δεν ήταν μια φαντασία του Απόστολου Παύλου, γιατί έχει υποθεί και αυτή η ερμηνεία, αλλά ήταν ένα γεγονός αντικειμενικό και ιστορικό. Και από πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε και από τη σημασία που το αποδίδει ο Παύλος. Το ξεχωρίζει αυτό το γεγονός από τις άλλες αποκαλύψεις και οράσεις και οπτασίες που είδε κατά καιρούς. Ακόμη και από την αρπαγή του μέχρι τρίτου ουρανού. Και αυτό είναι ένα εκπληκτικό γεγονός στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια, ο Αποστόλος Παύλος το αποδίδει σε άλλον, ότι άλλος έφτασε ως τρίτου ουρανού, αλλά όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι ήταν ο Παύλος. Αντιθέτως, για την εμφάνιση του Ιησού στο όραμα της Δαμασκού, είναι απόλυτα βέβαιος ότι υπήρξε σωματική. Ήταν σωματική η εμφάνιση του Χριστού. Προσοχή σε αυτό. Δεν ήταν δηλαδή μία οπτασία, ένα όραμα, αλλά ήταν σωματική η εμφάνιση του Χριστού στον Απόστολο Παύλο. Και γι' αυτό τι κάνει, τη συναριθμεί με τις λοιπές εμφανίσεις του Κυρίου που έγιναν στους Αποστόλους κατά τις 40 μέρες πριν από την ανάληψή του. Δηλαδή τι λέει, ότι όπως εμφανίστηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του στους Αποστόλους, έτσι εμφανίστηκε και σε μένα. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι εμφανίστηκε σωματικά. Και αυτό έχει τη θεολογική του ερμηνεία και θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο γεγονός της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου, έτσι όπως το βλέπουμε στο 9ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στίχους 1 με 9. Συγγνώμη. Ξέρουμε λοιπόν ότι η κλίση και η μεταστροφή του Παύλου είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα. Λοιπόν, και πώς το καταλαβαίνω ότι είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα? Από αυτό που ακολούθησε. Ένας άνθρωπος έκανε χριστιανική μια Ευρώπη. Ένας άνθρωπος. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τις λεπτομέρειες αυτού του θαυμαστού γεγονότος. Λοιπόν, δεν σας διαβάζω το αρχαίο, μπαίνουμε κατευθείαν στο νέο, για να μην χάνουμε χρόνο. Βεβαίως, ο Σαύλος που εξακολουθούσε ακόμη να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου, προσήλθε στον αρχιερέα και ζήτησε από αυτόν συστατικές επιστολές προς τις συναγωγές της Δαμασκού, με σκοπό, αν βρει κάποιους που ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άνδρες και γυναίκες, να τους οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Έχουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο που είδε τον Στέφανο να πεθαίνει. Έριξε πολλούς χριστιανούς στη φυλακή και ανάγκασε πολλούς άλλους να φύγουν από την Ιερουσαλήμ. Εν τούτης η μανία του δεν ελαττώθηκε καθόλου. Γιατί θεωρούσε ότι προσφέρει έργο, όπως έκανε αργότερα με το έργο που προσέφερε, και τότε πίστευε ότι προσφέρει έργο. Θέλησε λοιπόν να μεταφέρει το διωγμό έξω από την Ιερουσαλήμ. Γιατί είχε καταλάβει πλέον ότι πολλοί χριστιανοί από το φόβο τους φύγανε και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να θέλει να τους ακολουθήσει και να πάει να τους βρει έξω από την Ιερουσαλήμ. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν καταδίωκε απλώς την Εκκλησία, αλλά όχι απλώς την Εκκλησία, αλλά με κάθε υπερβολή. Την καταδίωκε με υπερβολή. Δεν ήταν απλά την καταδίωκε απλώς, αλλά την καταδίωκε με υπερβολή. Και δεν την καταδίωκε μόνο, αλλά και την πολεμούσε. Δηλαδή προσπαθούσε να τη σβήσει, να την καταστρέψει, να την γκρεμίσει.
λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό ήθελε ο Απόστολος Παύλος. Φανταστείτε το. Για το σκοπό αυτό αποφασίζει να πάει στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας. Στη Δαμασκό λοιπόν είχαν καταφύγει πολλοί χριστιανοί των Ιερουσαλήμων εξαιτίας του διωγμού που ακολούθησε μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Επίσης στη Δαμασκό υπήρχαν και πολλοί, υπήρχε και μία από τις μεγαλύτερες Ιουδαϊκές παροικίες και υπήρχαν και πολλές συναγωγές. Επειδή η παρουσία και το κήρυγμα των χριστιανών επηρέασε πολλούς Εβραίους και τους οδήγησε στην Εκκλησία του Χριστού, ο Παύλος αποφασίζει να καταδιώξει λοιπόν αυτούς τους πιστούς. Τι θέλει να εμποδίσει? Θέλει να εμποδίσει τη δημιουργία ενός χριστιανικού πυρήνα στη Δαμασκό. Προσέξτε. Επειδή φοβήθηκε γιατί φύγανε από το Ιερουσαλήμ και πάνε να δημιουργήσουν τώρα ένα πυρήνα στη Δαμασκό, θέλει να πάει κατευθείαν εκεί πέρα για να διαλύσει και τον υποδημιουργία πυρήνα. Αποβλέποντας όμως και σε μια αποτελεσματικότερη δράση ο Σαύλος, τι κάνει? Ζητάει από τον αρχιερέα συστατικές επιστολές προς τους αρχισυναγόγους της Δαμασκού. Οι επιστολές αυτές γιατί τις ζήτησε? Γιατί του χορηγούσαν την εξουσία να δράσει εναντίον των χριστιανών εξ ονόματος του Μεγάλου Συνεδρίου και παρότριναν τους αρχισυναγόγους να τον συνδράμουν στο έργο του. Με λίγα λόγια, για να βρει βοήθεια από τις συναγωγές που υπήρχαν στη Δαμασκό, να του δώσουν βοήθεια για να μπορέσει να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Φανταστείτε μανία που είχε εναντίον των χριστιανών. Σκοπός του λοιπόν ήταν να επισημάνει τον κίνδυνο που απειλεί τον Ιουδαϊσμό και να προφυλάξει τους Ιουδαίους από τη νέα αίρεση, όπως θεωρούσε την Εκκλησία του Χριστού. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Τι μας λέει εδώ πέρα? Όπως η Αντινάς έβρι της οδού όντας. Δηλαδή, με σκοπό να βρει, αν βρει κάποιους που ακολουθούν την οδό του Κυρίου. Ξέρετε τι είναι η οδός του Κυρίου? Η οδός του Κυρίου είναι από τα πρώτα ονόματα που δόθηκαν στους χριστιανούς, στον χριστιανισμό. Ήταν η οδός του Κυρίου, η αιτιοδό, η οδός. Αργότερα κάποια στιγμή έχουμε χριστιανούς, έχουμε την οδό. Οι εχθροί των μαθητών του Χριστού τους ονόμαζαν περιφρονητικά Ναζωραίους και Γαλιλαίους. Και ως ακολούθους ενός διδασκάλου από την ταπεινή Ναζαρέτ της άσημης Γαλιλαίας. Τους αποκαλούσαν όμως επίσης και της οδού. Γιατί το κάνανε αυτό? Λιδωρώντας αυτό που είχε πει ο Κύριος. Εγώ είμαι η οδός. Κοροϊδευτικά λοιπόν τους λέγανε η της οδού. Κοροϊδευτικά όμως. Γιατί έλεγε ο Χριστός ότι εγώ είμαι η οδός. Σε εκείνους όμως, στους χριστιανούς όμως, αν και προερχόταν, ενώ ήταν ένα σχόλιο κοροϊδευτικό, εμπεκτικό, σε εκείνους όμως αυτό το περιφρονητικό όνομα υπενθύμησε ότι οφείλουν να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, η οποία ταυτίζεται με την οδό του Κυρίου. Το πήραν δηλαδή, του δώσανε μια θετική χρειά οι χριστιανοί και το κρατήσανε. Όπως επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και αυτό που λέμε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, το νέος θεολόγος ήταν περιπεκτικό, ήταν για να χλεβάσουν τον Άγιο Σιμεών, το λέγανε αυτοί που ήταν εναντίον του. Ορίστε μας, το παίζει θεολόγο, είναι ο νέος θεολόγος, επειδή ήταν μέχρι τότε ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, και θέλανε να τον περιπέξουν και λέγανε, ότι το παίζει θεολόγος, είναι ο νέος θεολόγος. Και όμως η Εκκλησία μας αυτό το κράτησε και ως κάτι πολύ τιμητικό για τον Άγιο Σιμεών και ονομάστηκε Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Θύμιζε λοιπόν, το κρατήσαν αυτό γιατί τους θύμιζε ότι πρέπει να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, την οδό της πίστεως, την οδό της θεάρεστης ζωής και της αληθινής λατρείας. Τους θύμιζε να βαδίζουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό ακολουθώντας τον Χριστό και ο οποίος πρώτος ευάδισε αυτό τον δρόμο. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος φνέει τα μένεα εναντίον των χριστιανών και κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τους καταδιώξει. Δηλαδή φτάνει να φύγει από τα Ιερουσαλήμ, να πάει στη Δαμασκό, προκειμένου να μπορέσει να καταδιώξει τους χριστιανούς. Ενώ λοιπόν πήγαινε, στίχος 3, ενώ λοιπόν πήγαινε και πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά τον φώτισε ένα δυνατό φως από τον ουρανό. Τρεις δρόμοι οδηγούσαν από τα Ιεροσόλυμα στη Δαμασκό.
Ο ένας περνούσε από τη Σιχέμ, ο άλλος από την Κεσάρια του Φιλίππου, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για την Κεσάρια, και ο τρίτος από την Ιεριχώ. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Σαύλος ακολούθησε το πιο σύντομο δρόμο. Και επομένως πήγε από τη Σιχέμ. Η παράδοση λοιπόν διασώζει μέχρι σήμερα το σημείο στο οποίο είδε το όραμα έξω από την πύλη της Δαμασκού και ονομάζεται πύλη του Παύλου. Η παράδοση δηλαδή διασώζει ακόμα το σημείο κατά το οποίο είδε ο Απόστολος Παύλος το όραμα. Καθώς ο Παύλος λοιπόν έφτανε στην πόλη, ξαφνικά, να το προσέξουμε το ξαφνικά, τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Και ο Θεός έρχεται και εισβάλλει στη ζωή του κάθε ανθρώπου ξαφνικά και απροσδόκητα με έναν τρόπο υπερφυσικό. Το γεγονός αυτό λοιπόν συνέβη το μεσημέρι, την ώρα δηλαδή που φώτιζε τη γη ήλιος. Και ενώ ήταν μεσημέρι και το φως του ήλιου εκθαμβωτικό, άστραψε από τον ουρανό ένα φως πιο δυνατό από τον ήλιο. Το φως αυτό φαίνεται πως είχε μία πανίσχυρη δύναμη και μάλιστα τόσο δύναμη η οποία τον έριξε κάτω από το άλογο. Και αυτό, δηλαδή και τον Απόστολο Παύλο και τους στρατιώτες. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος κατά την απολογία του εναντίον του Αγρίπα στο 26ο κεφάλαιο. Έχει στο 26ο κεφάλαιο την απολογία του που αναφέρει αυτά τα γεγονότα και προσθέτει για κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με το απόσπασμα το οποίο διαβάζουμε τώρα. Αυτό λοιπόν που αντίκρισε και είναι πολύ κομβική σημασίας για την Εκκλησία μας δεν ήταν απλώς ένα όραμα σαν εκείνο που θα δούμε αργότερα που είδε ο Ανανίας ή όραμα που είδαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ εμφανίζεται ο ίδιος ο αναστημένος Κύριος, ο οποίος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμφανίστηκε στους μαθητές του και πιστοποίησε την Ανάστασή του. Είναι πολύ σημαντικό και θα το εξηγήσουμε αργότερα γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Χριστός εμφανίστηκε με το σώμα του, όχι ως όραμα ή ως οπτασία, με το σώμα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το έντονο ουράνιο φως που κάλυψε όλη τη συνοδεία, ο Παύλος είδε το Χριστό αναστημένο. Άκουσε καθαρά τη φωνή του και συνομίλησε μαζί του. Και συνεχίζουμε με τον τέταρτο στίχο. Και καθώς έπεσε στη γη, άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις». Η επανάληψη του ονόματος «Σαούλ, Σαούλ» μας θυμίζει απόλυτα το ύφος του Χριστού. Η διπλή, επειδή τίποτα στην Αγία Γραφή δεν γράφεται έτσι και πόσο μάλλον ο Χριστός δεν λέει τίποτα έτσι, η διπλή επανάληψη του ονόματος τι εκφράζει? Εκφράζει στοργή, εκφράζει αγάπη, εκφράζει νιάξιμο. Έχουμε δηλαδή έναν Θεό που ενδιαφέρεται για το πλάσμα του. Να σας θυμίσω, το έχουμε πει και άλλες φορές, το ότι ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους δεν θα έπρεπε να είναι δεδομένο για μας. Ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει με την αγάπη του Θεού και τη θεωρούμε δεδομένη. Αλλά για φανταστείτε ότι υπήρχε μια πιθανότητα να υπάρχει ένας Θεός που μας έχει φτιάξει και να μας θέλει δούλους, να μην δίνει δεκάρα για μας και να κάνει ό,τι γουστάρει με μας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό? Θα μπορούσε να υπάρχει. Και έχουμε μάθει λοιπόν να θεωρούμε δεδομένη την αγάπη του Θεού. Και μάλιστα τόσο δεδομένη που την εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο. Να σου έλεγε δηλαδή ότι με το που κάνεις μια αμαρτία θα παθαίνεις αυτό. Και να ζεις με το φόβο της αμαρτίας. Να μην αμαρτήσω για να μην πάθω κάτι. Επομένως λίγο να πάμε ένα βήμα πίσω και να ξαναδουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας το ότι η αγάπη του Χριστού δεν είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη, αλλά θα μπορούσε να μην υπήρχε. Γιατί αν το θεωρώ τόσο δεδομένο, δεν μπορώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Γιατί είναι δεδομένη. Αλλά αν σκεφτώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας Θεός που δεν με αγαπάει και ότι θα μπορούσε να ζω μια κόλαση,
ίσως τότε να το δούμε λίγο διαφορετικά και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας απέναντι σε έναν Θεό που μας αγαπάει και νοιάζεται για μας. Και έχουμε λοιπόν ένα Χριστό που φωνάζει στον Απόστολο Παύλο, σε αυτόν τον Απόστολο που τρέχει και κυνηγάει τους χριστιανούς και του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και μας θυμίζει λίγο το «Σίμων, Σίμων» ή «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τι βάζει». Λοιπόν, κάτω το εικόνα. Επομένως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στον Απόστολο Παύλο, το «Σαούλ, Σαούλ» δηλώνει το νιάξιμο. «Εσύ με διώκεις, εγώ όμως σ' αγαπάω. Είμαι εδώ, είμαι δίπλα σου». Και βλέπουμε λοιπόν ότι στη σκληρότητα του Παύλου ο Χριστός αντιτάσσει την ευσπλαχνία. Ο Κύριος λοιπόν εμφανίζεται στον Σαύλο. Πρέπει να γίνει γνωστός στον Σαύλο και για τον σκοπό αυτό κάνει την ερώτηση αυτή που αποτελεί επίπληξη και παράπονο συγχρόνως. Αλλά αποτελεί και ευκαιρία για να καταλάβει ο Σαύλος ότι καταδιώκοντας τους χριστιανούς, προσέξτε για αυτή τη λεπτομέρεια, καταδιώκοντας τους χριστιανούς, καταδιώκει τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί δεν πάει ο Χριστός και του λέει «γιατί τους κυνηγάς», «γιατί κυνηγάς τους οπαδούς μου», «γιατί κυνηγάς τους φίλους μου», αλλά «εμένα διώκεις». Και προσέξτε το αυτό, γιατί γι' αυτό τα ερμηνεύουμε, να μην μείνουμε απλά στην ιστορία, που είναι πολύ σημαντική από μόνη της, αλλά να καταλάβουμε και άλλα πράγματα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν? Ότι οι πιστοί αποτελούν το σώμα του Χριστού. Δηλαδή, όταν λέει ο Χριστός «γιατί με διώκεις», γιατί καταδιώκεις το σώμα. Από τη στιγμή που καταδιώκεις τους χριστιανούς, καταδιώκεις εμένα. Γιατί αυτοί απαρτίζουν το σώμα. Όταν εμείς λοιπόν πηγαίνουμε και πώς το λένε, βαπτιζόμαστε και μένουμε στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα γινόμαστε ένα με τον Χριστό, δεν έχουμε δώσει, μου φαίνεται, την ιδιαίτερη βαρύτητα την οποία πρέπει να δώσουμε σε αυτό το γεγονός. Ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και ότι είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή. Δεν είναι απλό πράγμα. Είμαστε έτσι ένα σώμα. Όταν αρρωσταίνει το χέρι, και άμα δεν το θεραπεύσεις το χέρι, θα αρρωστήσουν και άλλα μέρη του σώματος. Λέμε πολλές φορές ότι, και το λέμε μάλιστα για να δείξουμε και πόσο προοδευτικοί είμαστε, εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Πώς τι σε νοιάζει? Η αμαρτία του καθενός έχει αποτελέσματα πάνω σε όλα τα μέλη. Και ακούμε το πολύ πια να το πω «δεν μπορώ γιατί εδώ είμαι», δεν με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του. Όχι, με νοιάζει και με παρανοιάζει. Το ότι δεν θα πάω πάνω από το κρεβάτι του με ένα βούρδουλα ή δεν θα κάνω την αστυνομία ηθόν, δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Ή μάλλον δεν με αφορά τι κάνει, αλλά με ποια έννοια? Ότι αυτό που κάνεις έχει επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία. Και όχι μόνο σε όλη την κοινωνία. Έχει σε όλη τη φύση. Και το βλέπουμε. Και όχι μόνο αυτό, για να μην μείνουμε σε αυτό που είναι πολύ τετριμένο πλέον και το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Η κάθε αμαρτία του καθενός θα έπρεπε να την παίρνουμε προσωπικά, όχι με την έννοια του να γίνει ο άλλος εχθρός μου, μη γέννητο, αν είναι δυνατόν, όχι. Αλλά να προσεύχομαι για να συνειδητοποιήσει ο άλλος την αμαρτία του και ο Θεός να θεραπεύσει την ψυχή του για να αποκατασταθεί η υγεία στο σώμα της Εκκλησίας. Με αυτή την έννοια με αφορά, μην παρεξηγηθώ. Με αφορά με αυτή την έννοια του να προσεύχομαι, να νοιάζομαι, να πονάω για την αμαρτία του άλλου, όχι για να γίνομαι εχθρός του άλλου, γιατί αν γίνω εχθρός του άλλου, αμαρτάνω κι εγώ. Επομένως, να το θυμόμαστε, είμαστε όλοι ένα σώμα. Η αμαρτία του άλλου επηρεάζει όλο το σώμα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αντί να κατακρίνουμε, αντί να τα βάζουμε με τον ένα και με τον άλλο για τις αμαρτίες που κάνει ο καθένας, να πέφτουμε, να προσευχόμαστε, να συνειδητοποιήσει ο καθένας την αμαρτία του και ο Θεός να θεραπεύσει
την ψυχή του καθενός, για να αποκαθίσταται η υγεία στα μέλη του σώματος αυτού. Έχουμε λοιπόν ότι ο Σαούλ, καταδιώκοντας τους χριστιανούς, καταδίωκε τον ίδιο τον Χριστό, τον Υιό του Θεού, που τώρα εμφανιζόταν με δόξα και λαμπρότητα. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες του διωγμού αυτού του οποίου είχε ξεκινήσει ο Απόστολος Παύλος? Δεν το λέει στο απόσπασμα που εξετάζουμε τώρα, αλλά το αναφέρει στις πράξεις, λίγο πιο κάτω, στο 26ο κεφάλαιο, το αναφέρει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Του δηλώνει ο Κύριος αυτή την φοβερή έκφραση, την οποία την ξέρουμε όλοι, «Σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει». Τι σημαίνει αυτό? Είναι οδυνηρό να κλωτσάς τα καρφιά. Ότι αυτό που κάνεις τελικά, εμένα δεν μου κάνεις τίποτα. Εσύ κλωτσάς τα καρφιά. Τα δικά σου τα πόδια θα ματώσεις. Εγώ δεν θα πάθω τίποτα. Από το διωγμό λοιπόν αυτό ο Χριστός δεν θα πάθαινε τίποτα. Ούτε οι οπαδοί του θα πάθαιναν τίποτα. Αλλά ο διώκτης παθαίνει. Και αυτή είναι μια αλήθεια που πάρα πολλές φορές επιβεβαιώθηκε στα 2000 χρόνια που γνωρίζουμε πλέον την εκκλησιαστική ιστορία, όσο τη γνωρίζουμε, είδαμε πως όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να τα βάλουν με τον Χριστό, δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Αυτοί χάθηκαν, η Εκκλησία συνεχίζει και πορεύεται προς τα έσχατα. Ας μην διανοηθούμε λοιπόν ποτέ να πολεμήσουμε τους οπαδούς του Χριστού. Θα γίνουμε θεομάχοι και το τέλος μας θα είναι ικτρό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν ακόμα πολλοί να τα βάζουν και με τον Χριστό και με τους χριστιανούς. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι πολύ γρήγορα χάνονται. Βγαίνει ένα θέμα, σαν φούσκα, και πολύ εύκολα όλο αυτό το πράγμα ξεφουσκώνει και ξεχνιέται. Και η Εκκλησία μας συνεχίζει και υπάρχει. Παρά την αδυναμία των μελών της, παρά τα πάθη μας, παρά τα λάθη μας, παρά τις βλακίες μας, συνεχίζει και υπάρχει η Εκκλησία και πορεύεται. Φυσικό και επόμενο ήταν ο Απόστολος Παύλος να μείνει ευρόντιτος από όσα του συνέβησαν. Θα του έκανε φοβερή εντύπωση βέβαια και αυτή η μορφή που εμφανίστηκε και του κάνει μια ερώτηση ο Απόστολος Παύλος και του λέει, είπε ο Παύλος, ποιος είσαι Κύριε? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις. Η φωνή από τον ουρανό, λογικό και επόμενο, συγκλώνησε τον Απόστολο Παύλο και θέλει να μάθει ποιος είναι αυτός που του μιλά, ποιος είσαι Κύριε. Αυτό που θα σας πω τώρα δεν το βρήκα σε κάποια ερμηνεία από αυτές που διαβάζω. Αυτό είναι μια δικιά μου παρατήρηση που εμένα μου δημιουργεί ένα... Ότι ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί Κύριε. Αυτό το Κύριε εμένα, πραγματικά μέσα μου, αυτή η ευγένεια, δεν τον αποκαλεί Κύριε με την έννοια του Θεού προφανώς, δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιος είναι, αλλά βλέπει μπροστά του αυτή τη μορφή. Και ενώ ο Παύλος είναι σαστισμένος, έχει θυμό μέσα του, τρέχει να κάνει κακό, πέφτει κάτω, ταπεινώνεται, πέφτοντας από το άλογο, βλέπει αυτόν, του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και μέσα σε όλο αυτό, εγώ βλέπω μια ευγένεια χαρακτήρα παρόλα αυτά. Αποκαλεί τον άλλο Κύριο. Δεν λέει ποιος είσαι. Σκέτο. Ποιος είστε Κύριε? Και του λέει ότι και το απαντάει ή μάλλον πιο πριν ότι μέσα από αυτή την ερώτηση βλέπουμε και κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο Χριστός γνωρίζει τον Σαύλο μέχρι τα μύχια της καρδιάς του, εν αντιθέσει με τον Σαύλο που δεν γνωρίζει τον Χριστό. Και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ότι ο Χριστός μας γνωρίζει τα πάντα για μας, γνωρίζει τα μύχια της καρδιάς μας, γνωρίζει τα πάντα για μας, πράγματα που ούτε εμείς γνωρίζουμε για τον εαυτό μας. Και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μας.
Το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό να τα θυμόμαστε πάλι. Επειδή λοιπόν ο Χριστός μας γνωρίζει μέχρι τα μύχια της καρδιάς μας, ξέρει και τι πρέπει να φέρει στη ζωή μας, προκειμένου η ψυχή μας να θεραπευθεί. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι μας αδικεί ο Θεός, γιατί δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Νομίζουμε ότι ο Θεός μας αδικεί. Νομίζουμε, λέμε, κρίμα και άδικο. Γιατί να το περνάω εγώ αυτό. Γιατί. Αφήσουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Και το ότι θα το περάσεις αυτό, δεν σημαίνει ότι θα θεραπευτείς κιόλας. Γιατί αν το περνάω βαρυγκωμώντας και γκρινιάζοντας, δεν καταφέρνω τίποτα. Θα πρέπει να το περάσω με εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν το περάσω με εμπιστοσύνη στο Θεό, αφημένο στο Θεό, τότε αρχίζει η ψυχή να θεραπεύεται. Επομένως, να μην λέμε ποτέ γιατί ο Θεός να μου στείλει αυτό. Ξέρει ο Θεός γιατί σου το στείλει. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο βάθος της καρδιάς μας. Και αυτό που μας φέρνει είναι αυτό που χρειάζεται προκειμένου να θεραπευθεί η ψυχή μας από αυτό το πρόβλημα που έχει. Αυτό να το έχουμε καλά μας στο μυαλό μας. Το πρόβλημα λοιπόν του Αποστόλου Παύλου ποιο είναι? Ότι καταδιώκει κάποιον που δεν γνωρίζει. Και αν τον γνώριζε, το είδαμε αργότερα, δεν θα τον δίωκε. Κάτι που άλλωστε το είδαμε αυτό, το είδαμε αργότερα. Αλλά και όλες τις εποχές και σήμερα αυτό συμβαίνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων που τα βάζουν με τον Χριστό είναι ότι δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος λέει κάτι φοβερό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αν ο κόσμος ήξερε τον Χριστό που γνωρίζω εγώ, κανένας δεν θα τα βάζε μαζί του. Όλοι θα τον αγαπούσαν. Το λέει με την έννοια, όχι με την έννοια την εγωιστική, το λέει με την έννοια του ότι επειδή έχει καταλάβει μέσα από τις μελέτες του, τον αγώνα του, την προσευχή του, δεν μπορώ να γνωρίζω. Το ποιος είναι ο Χριστός, όσο μπορεί κατά άνθρωπον, καταλαβαίνει την αγάπη, την απίστευτη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και επομένως, αν ξέραμε ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός, δεν θα τον δει και κανένας. Γιατί θα καταλάβαινε αυτή την απέραντη αγάπη που έχει ο Χριστός. Εδώ έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Θεός δεν μπορεί να δείξει όλη την αγάπη, θα σκάγαμε από την αγάπη του. Δεν θα μπορούσαμε να την αντέξουμε αυτή την αγάπη. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Το πρόβλημα λοιπόν των σημερινών ανθρώπων και δυστυχώς συμβαίνει και μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας είναι ότι νομίζουμε ότι τον ξέρουμε. Δεν είναι ότι απλά τον αγνοούμε, ότι δεν τον γνωρίζουμε. Αλλά το ακόμα χειρότερο είναι αυτό που λένε η μάθεια είναι η χειρότερη της άγνοιας. Είναι ότι νομίζουμε ότι τον ξέρουμε και επειδή νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, κάνουμε και το δάσκαλο στους άλλους. Και μιλάμε για έναν Χριστό που εγώ προσωπικά έχω ακούσει πολλές φορές από κάποιους που λέω καλύτερα μουσουλμάνος να γίνω. Αν είναι αυτόν τον Θεό πρεσβεύεις, να γίνω μουσουλμάνος. Γιατί πραγματικά δεν είναι Θεός αυτόν για τον οποίο. Δηλαδή, Θεός εκδικητικός, Θεός που τιμωρεί, Θεός που τρέχει από πίσω σου να μετράει τις αμαρτίες σου. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός μας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας Θεός αγάπης. Και το μόνο που θέλει είναι να τον αποδεχθείς και να καθαρίσεις την καρδιά σου για να μπορέσεις να καταλάβεις την αγάπη του. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εμείς δεν μπορούμε να νιώσουμε την αγάπη του εξαιτίας της αμαρτωλότητάς μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να νιώσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού. Αν καθάριζε η καρδιά μας από τις αμαρτίες, θεραπευόταν η καρδιά μας, τότε θα νιώθαμε την αγάπη του Χριστού. Τώρα απλά τη γνωρίζουμε, τη ξέρουμε, τη φανταζόμαστε. Αλλά ακόμα και σε αυτή την αγάπη δίνουμε πολλές φορές ανθρώπινες έννοιες, έτσι όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε την αγάπη. Που πολλές φορές είναι και πολύ, πώς να το πω, γίνεται και πολύ, όχι κουραστική, καταπιεστική, γίνεται πολύ καταπιεστική. Φαίνεται η κούραση είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο νομίζα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά σήμερα. Λοιπόν, και επομένως πρέπει να το. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού,
να καθαρίσουμε την καρδιά μας για να αισθανθούμε αυτή την αγάπη του Χριστού. Και όταν αισθανθείς αυτή την αγάπη του Χριστού, τότε πραγματικά δεν σε νοιάζει τίποτα. Για φανταστείτε ένα νεαρό ζευγάρι, ένα αγόρι που αγαπάει ένα κορίτσι, νομίζει ότι έχει όλο τον κόσμο δικό του. Που πραγματικά αγαπάει τον πρώτο καιρό. Τον πρώτο καιρό. Την πρώτη εβδομάδα. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν πόσο μάλλον όταν αισθανθείς την αγάπη του Χριστού, να την νιώσεις. Αυτό που έλεγε ο Εμιλιανός, που το είχαμε πει την περασμένη χρονιά, ότι αισθάνεσαι κάποια στιγμή να σε αγκαλιάζει ο Χριστός και να αισθάνεσαι τους παλμούς της καρδιάς του πάνω σου. Για φανταστείτε ένα τέτοιο πράγμα τώρα. Τότε νομίζω ότι έχει όλο τον κόσμο δικό σου. Όλος ο κόσμος είναι δικός. Τι να σε νοιάξει μετά, τι είπε η γειτόνισσα και τι είπε η συνυφάντα και τι είπε ο ξάδελφος και τι είπε η θιά. Τι να σε νοιάζουν αυτά τότε. Καμία σημασία. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να μπορούν να λένε κι άλλα. Όπως μου είχε πει και ένας πνευματικός τον πρώτο καιρό που ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτά. Έλεγα, λένε διάφορα για μένα και αυτά. Τι σε νοιάζει. Να είναι καλά. Ήρθε κάποιος και μου είπε αυτό. Τι να του πω. Τι να του πει. Να είναι καλά, να μπορούν να λένε κι άλλα. Αυτό θα του πει. Αυτό. Τι σε νοιάζει, τι λένε. Άστο να λένε. Τόσο απλά. Η πνευματική ζωή είναι πολύ πιο απλή από όσο φαίνεται. Εμείς την κάνουμε λίγο. Τέλος πάντων, για να το τελειώσουμε λίγο αυτό. Και στην ουσία λοιπόν, πολλοί είπαμε νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά τελικά δεν ξέρουν. Και στην ουσία νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στον Χριστό και τελικά λατρεύουν έναν άλλο Θεό που περισσότερο είναι δημιούργημα της φαντασίας τους παρά ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό γιατί γίνεται, θα ξαναρθούμε πάλι στο ίδιο. Γιατί δεν μελετούν τη Γραφή. Δεν μελετούν τους πατέρες. Δεν γνωρίζουν την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Αυτά είναι. Και αμέσως ο Κύριος το απαντά. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Αυτός λοιπόν τον οποίο μέχρι τώρα καταδίωκε δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Αυτό αρχίζει να καταλαβαίνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Ο Σαύλος συναισθάνεται αμέσως την ενοχή του και την ανάγκη της αλλαγής πορείας. Η θέα του Αναστάντος Χριστού, η λάμψη, η δύναμη και η φωνή του συνέτρεψαν την καρδιά του Σαύλου. Και η αντίστροφη μέτρηση πλέον για την αλλαγή του Αποστόλου Παύλου έχει γίνει. Και βλέπουμε πάλι μία λεπτομέρεια που λείπει από το κείμενο που μελετάμε τώρα, αλλά το βλέπουμε στις πράξεις στο 22ο κεφάλαιο. Και αμέσως διατυπώνει η δεύτερη ερώτηση. Εδώ είναι. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να πάρουμε από τον Απόστολο Παύλο. Γίνεται όλο αυτό. Και τι του λέει, ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που του λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι ποιείς ο Κύριε, τι να κάνω, το βλέπετε, τι να κάνω, κατευθείαν. Αυτός είναι ο Παύλος, αυτός είναι ο Παύλος. Ό,τι ήταν πριν τη μεταστροφή του, το ίδιο γίνεται και μετά τη μεταστροφή του. Ένας άνθρωπος με μεγάλο πόθο για τον Χριστό, μεγάλη αγάπη για τον Χριστό. Κατευθείαν αρχίζει να καταλαβαίνει ότι εδώ είναι ο Θεός. Κατευθείαν, τι πεις ο Κύριε, τι να κάνω. Εμείς το λέμε τι να κάνω, τα ξέρουμε όλα. Εμάς το τι να κάνω, σταματάει στο ότι την Κυριακή το πρωί να πάω στην εκκλησία, να κάνω μια ψευτοξομολόγηση και τελείωσε. Και όταν ο άλλος μου κάνει κάτι, ενώ ξέρω ότι πρέπει να μην ανταποδώσω, να μην κατακρίνω, δεν μπορώ, έφτασε, είσαμε εδώ. Και τι να κάνω, το ξέρω, καλά είναι αυτά, αλλά άνθρωποι είμαστε. Αυτό το άνθρωποι είμαστε, ειλικρινά σας μιλάω, έχω βαρθεί να τα ακούω, δεν μπορώ να τα ακούω άλλο. Έχω βαρεθεί να τα ακούω. Λες και ο Απόστολος Παύλος τι ήταν δηλαδή. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας τι ήταν, δεν ήταν άνθρωποι. Τι γίνανε, από την κοιλιά της μάνας του βγήκαν άγιοι. Άμα ήταν έτσι, να μας τους λέει ο Θεός από την κοιλιά της μάνας του, να ξέρουμε, τους τιμούμε και όταν είναι ζωή, να τους ξέρουμε ποιοι είναι, να πηγαίνουμε, να τους συναντάμε. Δεν ήταν άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, έλεος, ας σταματήσουμε λίγο να το λέμε αυτό. Κατά δε κουραστικό. Δεν είναι δικαιολογία πια. Πάει, πάλιωσε. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι. Με σκοπό να γίνουμε θεοί στην τελική. Γιατί δηλαδή θέλουμε να τα βλέπουμε όλα τόσο μίζερα. Γιατί θέλουμε να μικραίνουμε τόσο πολύ την προοπτική μας στην τελική. Και αμέσως βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο. Τι πεις ο Κύριε, τι να κάνω. Αυτό λοιπόν, πού θα το βρούμε εμείς. Στην Αγία Γραφή θα το βρούμε. Στα Ευαγγέλια θα το βρούμε. Στη διδασκαλία του Χριστού, στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου θα το βρούμε. Μας αρέσει όμως, θέλουμε. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ έχω δει παιδιά δημοτικού, παιδιά πριν πάνε στο σχολείο, να δουλεύουν το κινητό, μιλάμε και να τα βλέπω και να τα ζηλεύω εγώ που είμαι 52 χρονών άνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πρόκειται για την Αγία Γραφή, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα.
Άλλοι μιλάνε για αθλητισμό, μιλάνε, θυμούνται παίχτες, γκολ, πότε βγήκε πρωταθλητής ο τάδε στην Ευρώπη, στο παγκόσμιο. Βλέπω άλλους να ξέρουν τα τεχνολογικά, τα αυτοκίνητα, τα πάντα να σου πούνε να στα αναλύσουν όλα. Όταν πρόκειται για Αγία Γραφή, όλοι γίνονται χαζοί. Ένα φοβερό πράγμα. Όλοι είμαστε χαζοί όταν πρόκειται για την Αγία Γραφή. Και να πω ότι γίνεται και καμιά προσπάθεια και δεν καταλαβαίνεις. Άλλοι παίρνουν διδακτορικό. Έχω μιλήσει με άνθρωπο με διδακτορικό. Του λέω ότι την Αγία Γραφή την έχει διαβάσει. Μου λέει δεν την καταλαβαίνω. Τι να πω. Λες και γράφτηκε Αγία Γραφή, μιλάμε για ανθρώπους. Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Και αμέσως λοιπόν βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο και έτσι θα κλείσουμε. Να το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα για να κάνουμε και τη θεολογική ερμηνεία του γεγονότος αυτού. Τι ποιήσω, Κύριε. Και με αυτό το ερώτημα να φύγουμε από εδώ και αυτό το ερώτημα να έχουμε στην προσευχή μας. Τι ποιήσω, Κύριε. Αυτά είχαμε από σήμερα. Δεν ξέρω πώς σας φανήκανε. Εμένα μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα, για να σας πω την αλήθεια. Φαίνονται λίγο απλά, οπότε βλέπετε φέτος δεν λέμε μεγάλες θέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι απλά, μιλάω απλά, νομίζω ότι... Χαίρομαι. Και... Ορίστε. Μετά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα, θα τα πούμε. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εμένα μου αρέσουν οι πράξεις των Αποστόλων πάρα πολύ. Εντάξει, μην σας το κρύβω. Μου αρέσει η Αγία Γραφή γενικότερα πάρα πολύ. Νομίζω ότι φαίνεται. Έχει μέσα, ξέρετε ποιο είναι το όριο στην Αγία Γραφή. Ότι όσο τη διαβάζεις, ανακαλύπτεις πράγματα. Δηλαδή, εγώ είμαι 52 χρονών. Έχω αρχίσει να ασχολούμαι με αυτά από το 97. Και είναι εντυπωσιακό να την έχει διαβάσει τόσες φορές και τώρα να τη διαβάζει και να ανακαλύπτει καινούργια και καινούργια πράγματα και καινούργια και λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αναλογιστείτε κιόλας ότι τόσες χιλιάδες βιβλία που έχουν γραφτεί, πάνω σε ένα βιβλίο που είναι γραφτεί τελικά. Όλα με βάση ένα βιβλίο. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε και δείχνει την αξία του για το πόσο σημαντικό είναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλην ακύρατον, εκμήρατον εκπαιδός, μας άνος υπήνεκας υπέ Χριστού του Θεού και ήθισα σάλιστα, ως έτσι το θαυμάτον κομισάμενος χάρη, νήτρος επάσε του λάβης και πανδύας ανάγκης, κρύφων με καλομάτης, τους εμακαλίζοντας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ σε όλους, σε καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστούμε.